Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 19 Νοεμβρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Ο διορισμένος Περιφερειάρχης είναι υπόλογος στον Υπουργό που τον διόρισε, ενώ ο εκλεγμένος υπόλογος στο λαό. Με την φράση αυτή οριοθέτησε τη νέα μορφή της αιρετής περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής, την πρώτη επίσκεψή του στην Χίο μετά τις εκλογές. Συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γανιάρη, ο κ. Γιακαλής ευχαρίστησε τους Χιώτες που στήριξαν τον συνδυασμό του και τον ανέδειξαν πρώτο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην καλή συνεργασία την οποία επιζητά με όλους για την επόμενη ημέρα. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη δουλειά, μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τις θέσεις τις οποίες έχουμε εκφράσει, μέσα από το πρόγραμμά μας, μέσα από το όραμά μας, θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε αυτό που εμείς ονομάζαμε όραμα πραγματικότητα. Ένα ισχυρό Βόρειο Αιγαίο. Ένα ισχυρό Βόρειο Αιγαίο στην παιδεία, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, γενικότερα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Να τα πω έτσι πιο συγκεντρωτικά. Καταλυτική συμβολή της Χίου στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, κάτι το οποίο εμένα και τους συνεργάτες μου μας επιφορτίζουν με πρόσθετες ευθύνες και βεβαίως να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον τοπικό συνδυασμό του Παύλου του Βογιατζή για το επίπεδο του προεκλογικού αγώνα και βεβαίως να δηλώσω ότι περιμένω από τους εκλεγέντας του συνδυασμού αυτού τις προτάσεις τους και την συνεργασία τους προκειμένου να οικοδομήσουμε μια όσο το δυνατόν λειτουργική και εφαρμόσιμη πρόταση. Χωρίς φάρμακα βρίσκονται οι 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενενεργεία και συνταξιούχοι του νησιού μας, καθώς όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, οι φαρμακοποιοί έχουν κόψει την πίστοση στον ΟΠΑΔ λόγω του υπερβολικού χρέους του Ταμείου προς τους φαρμακοποιούς της Χίου. Σε κάθε φαρμακείο της Χίου, ο Οργανισμός των Ασφαλισμένων του Δημοσίου χρωστάει 35.000 ευρώ, ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Θόδωρος Νικολαίδης, σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Δεχόμαστε ένα τεχνητό πόλεμο λάσπης από την κυβέρνηση με κύριο στόχο να κλείσουν 5.000 φαρμακεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και να γεμίσουμε ανέργους, τόνισε ο κύριος Νικολαίδης. Η εικόνα τώρα αυτή είναι κοινή σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφού ο οργανισμός του Δημοσίου χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Βόρειο Ελλάδα, τη Χίο και τα Δωδεκάνησα, οι φαρμακοποιοί έχουν κόψει την χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συνέχεια της κοινωνικής δαπάνης. Συναντάμε όλο και καινούρια μέτρα. Υπάρχει μια καταιγίδα μέτρων που αποτέλεσμα έχουν να μειώνουν το εισόδημα και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά γενικά των Ελλήνων. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να μην πληρώνονται οι φαρμακοποιοί με τα φάρμακα τα οποία μέχρι τώρα χορηγούσαν στους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχει μια οφειλή τουλάχιστον 9 μηνών με σύνολο 1.100.000 που είναι ανεξόφλητα. Πληρώσαμε τα φάρμακα για λογαριασμό του ΟΠΑΔ για όλο σχεδόν το 2010. Με αυτές τις οικονομικές συνθήκες, νομίζω ότι ένα φαρμακείο δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει. Σε κάθε χιώτη φαρμακοποιό, μόνο ο ΠΑΔ οφείλει 35.000 ευρώ στον κάθε έναν φαρμακοποιό, χωρίς να υπολογίζω το ποσό για τα άλλα ταμεία. Σαν κεραυνό σε νεθρία τώρα έπεσε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, μια απόφαση που ήρθε μόλις πριν από 3 μέρες και κόβει την μεταφορά των μαθητών αθλητών από και προς τους αθλητικούς χώρους, ζητώντας παράλληλα από τους γονείς να δηλώσουν αν τα παιδιά τους θέλουν να συνεχίσουν να φοιτούν στα αθλητικά σχολεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στις 16-11 λέει ότι διακόπτεται η μεταφορά μαθητών από τους σχολικούς χώρους που είναι οι έδρες των ΤΑΔ και ΕΤΑΔ, δηλαδή γυμνάσιο κάπου πρώτο λύκειο και τρίτο γυμνάσιο για μας εδώ στη Χίο, προς τους χώρους άθλησης, δηλαδή κολυμβητήριο και κλειστό γυμναστήριο και βούριο γυμναστήριο, γιατί εκεί ήταν οι δραστηριότητες αυτές, εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ζητά δε και αναθέτει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων μέχρι σήμερα Παρασκευή να πάρουν από τους γονείς υπεύθυνη δήλωση κατά πόσο θα συνεχίσουν τα παιδιά τους να φοιτούν στα ΤΑΔ ή όχι. Αυτό το έγγραφο καταλήγει ότι εν συνεχεία οι διευθύνσεις να κοιτάξουν με τους θεσμικούς στον κάθε νομό αν μπορούν να κάνουν κάτι για το θέμα.
Θα μείνουμε όμως στο θέμα, αφού έντονη είναι η ανησυχία τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών των αθλητικών σχολείων, αφού στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις καθηγητών, έρχεται να προστεθεί και αυτό της διακοπής των μεταφορών. Σύμφωνα με τον γυμναστή, τον κύριο Παναγιώτη Νικήτα, όλα τα παιδιά που φοιτούν στα τρία γυμνάσια που λειτουργούν αθλητικές τάξεις, στο πρώτο δηλαδή τρίτο και στο γυμνάσιο Κάμπου, καθώς και στο πρώτο λύκειο, πέρασαν στην αρχή της χρονιάς ειδικά τεστ αξιολόγησης και επιλέχθηκαν για να φοιτήσουν στα σχολεία αυτά, με την προϋπόθεση βέβαια πέρα από τα κανονικά μαθήματα να πραγματοποιούν και προπονήσεις στα αθλήματά τους, κάτι που είναι ανέφικτο με τα δεδομένα αυτά. Τα παιδιά αυτά που φοιτούν και στο αθλητικό γυμνάσιο του Κάμπου, αλλά και στο τρίτο γυμνάσιο κάτω στην πόλη, αλλά και στο ΕΤΑΔ, στο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, συγγνώμη, έχουν κριθεί εδώ από το Μάιο. Έτσι, έχουν επιλεγεί τα καλύτερα παιδιά. Έχουν υπογράψει κάποιες αιτήσεις οι γονείς ότι θέλουν τα παιδιά αυτά να φοιτήσουν στα συγκεκριμένα σχολεία. Από 1η Σεπτέμβρη παρακολουθούν τα μαθήματα σε αυτά τα σχολεία. Βασική προϋπόθεση στην επιλογή τους ήταν να περάσουν κάποια τεστ, κάποια κριτήρια. Κρίθηκαν ικανοί, παρακολουθούν, φοιτούν και περιμένουν να αθληθούν. Εδώ τώρα έχουμε ένα αξίμορο σχήμα να έχουμε αθλητές οι οποίοι ούτε καν επιλέχθησαν για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δεν ασχολούνται καν, δεν κάνουν τη στοιχειώδη φυσική κατάσταση, ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι το άθλημά τους, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση και τα λοιπά, στίβο και τα λοιπά, δεν κάνουν καν γυμναστική. Τι μα κάνεις εσύ? Πόλο. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα που δημιουργείται σε εσένα και στους συμμαθητές σου με την περικοπή των δρομολογίων? Το πρόβλημα είναι το εξής, πως τα λεωφορεία το πρωί δεν μπορούμε να πάμε στο μέρος που κάνουμε άθληση. Δηλαδή δεν έχει λεωφορείο. Και τι κάνετε, δεν πηγαίνετε καθόλου? Ναι. Τώρα αυτή την περίοδο, δηλαδή ερχόμαστε τώρα στο σχολείο και παίζουμε ότι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι να. Άλλα αθλήματα δηλαδή, ναι. Που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, ναι, που έχεις εσύ ασχοληθεί. Τι σκοπεύεις να κάνεις, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και του χρόνου, τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω. Να φύγεις από το αθλητικό? Αναλόγως, δεν ξέρω. Θα μείνουμε όμως στο χώρο της παιδείας, αφού συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα έξω από το κτίριο της Νομαρχίας και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καταθέτοντας καταρχήν την αντίθεσή τους με το νόμο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και διεκδικώντας δωρεάν μεταφορά από και προς τις εστίες, δωρεάν σίτηση για όλους, καθώς και τη στέγαση όλων των ετούντων φοιτητών στις εστίες. Καταρχήν αντιτιθέμεθα στο νόμο πλαίσιο, ο οποίος κατατέθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου και ο οποίος φέρνει πάρα πολλές αλλαγές, οι οποίες, όπως τις βλέπουμε εμείς, σκοπό έχουν να βλάψουν το Πανεπιστήμιο. Μία από αυτές είναι η Επιτροπή Σοφών, η οποία θα ελέγχει και την Πριτανία, την ανώτατη αρχή του Πανεπιστημίου και θα καθορίζει, θα πάβει όποτε θέλει τον Πρίτανη κτλ. Αντιτιθέμεθα στις περικοπές των δαπανών που γίνονται και από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεννόηση βέβαια με την κεντρική κυβέρνηση. Και τώρα στο θέμα του Πανεπιστημίου καθαρά. Στο θέμα της σίτησης έχουν γίνει πολλές περικοπές στη σύμβαση με τη Λέσχη, οι οποίες βέβαια έχουν επίπτωση στην ποιότητα του φαγητού. Κάποιοι φοιτητές έχουν παράπονα ότι δεν σιτίζονται. Έχουν μειωμένα τα κονδύλια δηλαδή? Έχουν μειωθεί τα κονδύλια νομίζω κατά 30% αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει επίπτωση, όπως είπαμε, στην ποιότητα του φαγητού αλλά και στην ποσότητα, αφού πλέον οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα επιλογής της μερίδας τους και δεν τους δίνεται ούτε συμπλήρωμα. Και στο θέμα της στέγασης, λόγω της κρίσης φέτος υπήρξε μεγάλη ζήτηση δωματίων. Τα δωμάτια δεν επαρκούν για να στεγάσουν τους φοιτητές. Οι φοιτητές που ζήτησαν να έχουν δωμάτιο είναι 243, τα δωμάτια είναι 180, είχε ως αποτέλεσμα αυτό να μείνουν 63 φοιτητές απ' έξω. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα τώρα έθεσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στους εμπόρους πληγέντες από την πλημμύρα της 18ης Οκτώβρη ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών προκειμένου να λάβουν τις αποζημιώσεις. Εάν μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι δεν έχουν κατατεθεί ό,τι δικαιολογητικό έχει ζητηθεί, δεν πρόκειται να αποζημιωθούν οι πληγέντες έμποροι και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό που λέω, ανέφερε ο κύριος Ζανίκος, δηλώνοντας ενοχλημένος από την απάθεια με την οποία αντιμετώπισαν οι έμποροι τις συστάσεις του
Επιμελητηρίου αλλά και της Νομαρχίας ως προς την άμεση κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από τις πλημμύρες που συνέβησαν στις 18 του Οκτώβρη, οι επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τους επαγγελματίες του νησιού μας έχουν φτάσει στα τελικά αποτελέσματα. Έχουν μαζέψει όλες τις αιτήσεις, όμως έχουμε κάποιο πρόβλημα και εδώ χρειαζόμαστε τη συνεργασία του κυρίου Ζανίκου και του Επιμελητηρίου, γιατί λείπουν αρκετές πίσω από τις αιτήσεις πραγματογνωμοσύνες σχετικά με το κόστος των ζημιών. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο, που αναμένεται συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση έως και 2 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Flash Lights με την Γεωργία Φουντούρη. Από εμάς, καλό σας βράδυ.